Ρώτους. Την ξέρετε, την ξέρουμε, είναι η μητέρα της Μυρτούς. Τη Μυρτώ την έχουμε όλοι λίγο σαν παιδί μας, έως πολύ σαν παιδί μας. Ξέρουμε και θυμόμαστε την περιπέτεια που είχε το κορίτσι και που έχει. Γιατί η Μυρτώ έζησε κάτι το οποίο δεν θα ξεπεράσει ποτέ. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σημαδεύτηκε η ζωή της και η δική της και της μητέρας της. Η κυρία Κοτρώτσου, καλησπέρα κυρία Κοτρώτσου. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτη. Μας έστειλε ένα βίντεο, έχει κάνει μια καταγγελία, έχει κάνει μια ανάρτηση και θα ήθελα να μας πείτε τι είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε. Είναι το γκαράζ κάποιου πλοίου, ενός ferry boat. Και βλέπουμε και την Μυρτώ και εσάς. Τι ακριβώς έχει γίνει? Σήμερα γυρίσαμε το πρωί ξημερώματα από Αστυπάλαια. Όταν είχαμε πάει με το ίδιο παλικαράβι, παρουσιάστηκε το ίδιο πράγμα, αλλά δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, γιατί εντάξει, δεν ταλαιπωρηθήκαμε στην κάθοδο. Σήμερα όμως, ενώ το αυτοκίνητο το έχω δηλώσει ότι είναι αμαία, ενώ το είπα και στο λιμεναρχείο, αλλά και στον άνθρωπο κατά την επιβίβαση που ήταν αρμόδιος και ανοίγει από πίσω, οπότε χρειάζεται λίγο χώρο για να πενωθεί το αμαία, το στριμώξανε. Το στριμώξανε όχι μόνο, το βάλανε και άκρη-άκρη. Μας κατεβάσανε λοιπόν όταν ήταν να βγούμε ένα τέταρτο νωρίτερα πριν καν ανοίξει την πόρτα. Αποτέλεσμα η Μυρτώ ήταν 15 λεπτά μέσω καυσταέριο, όντας σε άσχημη κατάσταση εκ των προτέρων, γιατί στο σαλόνι επάνω είχε χρειαστεί να τη βάλουμε από οξυγόνο παροχή και την είχαν κάτω. Όταν διαμαρτυρήθηκα την πήγαν πιο πέρα. Εκεί που κατέβαινε όλος ο κόσμος, ξέρετε, για να μπουν στα μάξια τους οι οδηγοί. Εκκρεμίστηκα ακόμη περισσότερο γιατί ένας να είχε κορονοϊό, θα πει κάποιος, γιατί δεν φορούσε μάσκα, γιατί Μυρτώ έχει αναπνευστικά προβλήματα και δεν μπορεί να βάλει μάσκα. Τέλος πάντων, με τα πολλά την πήγαν επάνω. Αφού άδειασε το καράβι, καταλαβαίνετε, την καθυστέρηση μπήκαμε και εμείς να φύγουμε. Έχουν κατέβει όμως οι καταπέλτες του παταριού. Περιμένουμε να αδειάσει και το πατάρι. Ναι, εκνευρίστηκα. Ναι, θύμωσα γιατί όλη αυτή η κατάσταση για μένα είναι απαράδεκτη. Φεύγοντας λοιπόν, συναντάω γιατί άκουγα ότι ολοστρόμος και ολοστρόμος. Το ολοστρόμο, λέω είστε στο ολοστρόμο, αυτό που συνέβη δεν είναι σωστό. Δεν είμαι υπεύθυνος εγώ, κυρία μου. Και ο ποιος είναι υπεύθυνος, ο ύπαρχος. Πούντος λέω και μου δίνει την μπουκαπόρτα. Βγαίνοντας λοιπόν με το αυτοκίνητο, σταματάω στην μπουκαπόρτα, λέω είστε στο ύπαρχος. Ναι. Του λέω αυτό που συνέβη ήταν απαράδεκτο, το και το και το. Αδιάφορος, κάνει, Λέω καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν δικαιώματα. Υπάρχουν υποχρεώσεις εκ μέρους της Blue Star, γιατί αυτό το καράβι είναι και πρέπει να τα λέμε, έτσι. Δεν μου έλεγε, λέω το όνομά σας, γιατί θα κάνω καταγγελία στο λιμεναρχείο. Αυτό είναι παράδειγμα που συνέβη. Δεν μου έλεγε το όνομά του. Κάποια στιγμή, γιατί επέμενα, μου λέει το δικό σας, μου λέει πετάει ένα όνομα. Ναι, υπήρξε ένταση. Το δικό σας. Και βγάζει το κινητό του, ενώ του δίνω και το χαρτί που φαίνεται το αναπηρικό αμάξι και ποιος είναι ο οδηγός και ποιος είναι το άτομο και όλα, να του τα δώσω. Βγάζει και το κινητό του και πάει μπροστά να με καταγράψει. Του λέω έχω και εγώ κινητό και το κρατάω. Και αρχίζει και φωνάζει, λιμεναρχείο, λιμεναρχείο, με καταγράφει, ελάτε, ελάτε. Για κακή του τύχη. Ήταν από πίσω του το, εγώ δεν το είχα δει, το αυτοκίνητο του λιμεναρχείου και έχει δει όλη τη σκηνή. Και έρχεται ο άνθρωπος και του λέει γιατί με φωνάζεις. Φταίει εκείνη ή φταίεις εσύ. Και αντί να ζητήσεις συγγνώμη, γιατί χτυπούσε τα μάτια, έκανε σαν τρελός. Γιατί μου είπε και όλα το αμίμητο. Θα σας κάνω μίμημη. Εμένα λέω γιατί. Του είχα πει για καταγγελία. Εμένα γιατί λέω. Γιατί με βρίζετε. Εγώ λέω σε έβρισα. Τι σε έβρισα, εγώ και μάρτυρα. Έτσι λες μου λέει. Κύριε Κοτρώτσου, αν είναι να κρατήσουμε κάτι. Σημαίνει ότι θα σας κάνω δηλαδή για να μην κάνεις φασαρία. Σε απειλώ υποτιθέμενα με μήνυση για να αποχωρήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και θέλω να πω το εξής. Είναι πολλές φορές που έχουμε πει, εκθεάσει και την ευαισθησία και τον επαγγελματισμό των Ελλήνων ναυτικών. Υπάρχουν προφανώς και κάποιες εξαιρέσεις. Η ιστορία εδώ ίσως πρέπει να γίνει μάθημα, γιατί είναι ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Ένα παιδί σύμβολο από το τι έγινε με τον βιαστή που την κυνηγούσε. Τα θυμάστε. Δεν μπορεί εύκολα να δεχτείς ότι θα το βάλουν σε ένα γκαράζ και θα περιμένει ένα τέταρτο. Όσοι έχουμε μπει σε γκαράζ, και νομίζω οι περισσότεροι το έχουμε κάνει, περιμένοντας να βγάλουμε ένα αυτοκίνητο, το ξέρουμε. Θέλει ένα χειρισμό παραπάνω. Θέλει μια άλλη προσέγγιση.